Να πάμε Κύθυρα. Να πάμε Κύθυρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αμοργό. Πάμε Κύθυρα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως οι δεσμοί των Κρητικών, η αλήθεια είναι και της Κρήτης με τα Κύθυρα, είναι στενή. Ειδικά εκεί οι Χανιώτες, νομίζω, έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στην περιοχή. Πάμε να επισκεφτούμε το νησί της Αφροδίτης. Γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, θα μας τα πει και η κυρία Ράικου, γεννήθηκε εκεί η θεά Αφροδίτη. Κυρία Ράικου, φυσάει, βλέπω. Φυσάει λίγο, ναι. Κυρία Ράικου, να πω ότι είναι πρόεδρος Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κυφύρων. Βανέσα Ράικου μας κάνει την τιμή σήμερα να μας μεταφέρει και αυτή και ο Σκυλάκος, βέβαια, το κλίμα και της περιοχής. Μάλιστα. Γεια σας. Για πείτε μας το κλίμα, η ατμόσφαιρα. Υπάρχει αισιοδοξία για την τουριστική σεζόν? Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχουν αρκετά καλά μηνύματα. Όλα τα τουριστικά καταλήματα έχουν σχεδόν ανοίξει ή ανοίγουν τώρα μέσα σε αυτές τις 2-3 μέρες. Η σεζόν δείχνει καλά. Εντάξει, ο Ιούνιος ακόμα δεν είναι τόσο, γιατί είναι και τα σχολεία ακόμα που λειτουργούν, οπότε δεν είναι τόσο ανεβασμένος ακόμη. Αλλά θεωρώ ότι από το Αγίου Πνεύματος και μετά θα έχουμε αρκετό κόσμο. Θα ανοίξει δηλαδή η σεζόν μας αρκετά καλά. Μάλιστα. Έχετε εισέλθει έτσι σε ένα καθεστώς κανονικότητας, στη γνωστή καθημερινότητα προ-κορονοϊού? Τι επικρατεί? Ναι, είναι σε κανονικότητα το νησί. Δηλαδή λειτουργούν όλα τα εστιατόρια, λειτουργούν όλα τα μαγαζιά, ο κόσμος είναι στο δρόμο, βέβαια με όλα τα μέσα προστασίας. Δηλαδή και τα ξενοδοχεία έχουν τα πρωτόκολλα που μας έχουν ορίσει, ναι, και τα εστιατόρια. Ο κόσμος έξω κυκλοφορεί με τις μάσκες. Ή μέσα σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Εννοείται. Υπάρχει αισιοδοξία ότι η σεζόν φέτος για την περιοχή σας θα είναι καλύτερη σε σχέση με πέρυσι? Βέβαια δεν υπάρχουν και προκρατήσεις άλλων καλοκαιριών, ναι, έτσι είναι, δεν είναι? Είναι καλύτερη από πέρσι ήδη από τις κρατήσεις που έχουμε. Ναι. Και επειδή μιλάμε με τα καταλήμματα, οι κρατήσεις τους είναι πολύ καλύτερες από πέρσι, εννοείται. Πέρσι ήταν η χρονιά πολύ δύσκολη. Μάλιστα, οι κριτικοί πάντως δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νησί, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και μάλιστα δίνουν και ψήφο εμπιστοσύνη σε εποχές που είναι low season, δηλαδή Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη. Βέβαια, σωστά, μας υποστηρίζουν πάρα πολύ. Και μάλιστα, έχουμε και τη σύνδεση με το Aqua Jewel που είναι με το Καστέλι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, εννοείται. Γενικότερα εννοείται. Είναι περισσότεροι οι Έλληνες που επιλέγουν τα Κύθυρα ή οι ξένοι τουρίστες? Ο ελληνικός τουρισμός πάντα ήταν στα Κύθυρα. Εντάξει, από ξένους τουρίστες εδώ εμείς έχουμε από την Αυστραλία πολύ κόσμο. Βέβαια τώρα 2 χρόνια με το lockdown δεν έχουν έρθει οι Αυστραλέζοι. Αλλά πάντα ο Έλληνας υποστηρίζει το νησί και εξακολουθεί, και αυτό φάνηκε και πέρσι πάρα πολύ, που πραγματικά το νησί γέμισε και βοήθησε πάρα πολύ οι Έλληνες, η Ελλάδα για το νησί μας. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Ποιο είναι το μορφότερο εκεί σημείο στην περιοχή σας, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό είναι υποκειμενικό. Όλο το νησί είναι ωραίο και εγώ, επειδή είμαι και ξενοδόχος, όταν έρχεται κάποιος τους λέω πραγματικά πρέπει να έχετε αυτοκίνητο ή να νοικιάσετε ή να έχετε δικό σας, να το γυρίσετε όλο. Σωστά, σωστά. Απ' άκρη σ' άκρη. Λοιπόν, και θαλάσσια και με το θαλάσσιο. Να ευχηθούμε καλή σεζόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ να επαναλάβω πολύ ότι έχετε και την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων εκεί στην περιοχή στα Κύθυρα. Να είστε μάλιστα καλά, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.